Η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν μια μαζική εκδήλωση λαϊκής αντίθεσης απέναντι στη στρατιωτική δικτατορία. Στις γωνίες και τους δρόμους από συντρόφους, οικοδόμους, φοιτητές. Μια χούφτα φοιτητές του Πολυτεχνείου μέσα σε 4 μέρες, με τη φωνή τους, την ορμή τους, την άγνοια κινδύνου ίσως, σίγουρα όμως το πάθος τους για ελευθερία, κατάφεραν όσα ένας ολόκληρος λαός ψέλιζε κατά της Χούντας 7 ολόκληρα χρόνια. Το σύνθημα «Ψωμί, παιδί, ελευθερία» έγινε συνώνυμο της αντίστασης και της πίστης ότι η νεολαία μπροστά μπορεί να δείξει ή μπορεί και να ανοίξει το δρόμο. Πενήντα χρόνια μετά η εξέγερση του Πολυτεχνείου παραμένει ζωντανή. Η εικόνα του τάγκ να ρίχνει την πόρτα και την ίδια ώρα οι φοιτητές να παραμένουν εκεί για να υπερασπιστούν το σκοπό τους, να μοιάζει ως μια από τις πιο δυνατές της σύγχρονης ιστορίας. Όσα ακολούθησαν τις εξέγερσεις και θαύτηκαν σε υπόγεια και χώρους απομόνωσης, σήμερα μοιάζουν με περιγραφές μιας οδυνηρής πραγματικότητας. Όπως αυτής που έζησε επί 5 μήνες μέσα στην ασφάλεια, η Νάντια Βαλαβάνη. Το πρωί έπεφτε ξύλο στα γραφεία. Στα γραφεία με το φως της μέρας, ακόμα κι αν ήταν βούρδουλας, δεν ήταν τόσο φοβερό. Το βράδυ όμως, το βράδυ ξυπνάνε όλα, εν πάση περιπτώσει, και τα άλογα, παίρνανε κάτω στο υπόγειο γκαράζ. Ήταν το αντίστοιχο με την ταράτσα της Βουμπουλίνας. Και στο υπόγειο γκαράζ κάνανε φάλαγγα και ό,τι συνόδευε τη φάλαγγα. Ο Στέλιος Ορφανός πιάστηκε το Μάρτιο του 1974, βασανίστηκε και φυλακίστηκε μέχρι τον Ιούλιο που κατέρευσε η Χούντα. Περνούσε αυτή η δύσκολη στιγμή του ξύλου και του πόνου και δεν είχαμε πει τίποτα από αυτά που μας ζητούσανε. Είμαστε, μπορώ να πω, πετούσαμε στα σύννεφα από τη χαρά μας. Ίδια η αγωνία και για τον Μανώλη Κυριάκη, φοιτητή της βιομηχανικής που τα ξημερώματα της 17ης Νοέμβρη προσπάθησε να κρυφτεί. Με είχαν πετάξει σε μια αγωνία που με χτυπούσαν με ένα βούρδουλα. Τρέχαν αίματα από το κεφάλι μου, από τα πόδια μου, από τα χέρια μου. Η 17η Νοέμβρη, ο ήχος του τάγκ, τα συνθήματα των φοιτητών, τα συντροφικά βλέμματα και η λαχτάρα για την ελευθερία πότισαν μια ολόκληρη γενιά που ίσως να μην ήθελε να αλλάξει τον κόσμο, σίγουρα όμως τον ήθελε λίγο ψηλότερα.